Είναι λοιπόν το 8ο διεθνές συνέδριο που θα κάνουμε. Το θέμα του είναι το οξυδοτικό στρες και το δέρμα. Ξέρουμε ότι το οξυδοτικό στρες συνδέεται με πολλές, σχεδόν με όλες τις ασθένειες δερματικές και με τον καρκίνο, την καρκινογένεση και επίσης με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, όπως τα νέφη, τα διάφορα νέφη, το όζον, το υπεριόδες φως, μεγάλες δόσεις του περιόδους φωτός. Όλα αυτά μπορούν να βλάψουν στο δέρμα προκαλώντας ελεύθερες ρίζες, οξυδοτικό στρες ευρύτερα. Και αυτό αν αντιμετωπιστεί μπορούμε να προλάβουμε παθολογικές καταστάσεις, φλεγμονές και ό,τι άλλο. Ελάτε, ελάτε. Και συνεπώς είναι κάτι σημαντικό σαν φαινόμενο και εδώ έχουμε διάφορες ειδικότητες. Έχουμε δερματολόγους, έχουμε κλινικούς γιατρούς που παρακολουθούν το συνέδριο αυτό γιατί χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στην κλινική πράξη. Έχουμε επίσης πολλούς ερευνητές από διάφορα μέρη του κόσμου οι οποίοι δουλεύουν είτε σε επίπεδο κυττάρων, σε επίπεδο πειραματοζώων και οι οποίοι κάνουν πάρα πολλές μελέτες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη θεραπεία και την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που λέγεται οξυδοτικό στρες. Το δέρμα είναι κατεξοχήν όργανο το οποίο έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον, συνεπώς δέχεται τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και μπορεί να προκληθεί και συνεπώς μας ενδιαφέρει να αντιμετωπιστεί το οξυδοτικό στρες, ειδικά η υπερβολή αυτού, δηλαδή μεγάλες δόσεις. Γιατί αυτές μπορούν να αποκαλέσουν διάφορες παθήσεις, παθολογικές καταστάσεις. Αυτό είναι το συνέδριο, έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, είναι το 8ο. Γίνεται σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία την OCC βασικά, η οποία είναι Occident Club of California, λοιπόν μια αμερικάνικη εταιρεία ελευθερών ζώων. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελευθερών Ζώων συνεργάζεται για το συνέδριο αυτό. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι συνεργάζεται και ο Δήμος Άνδρου. Είναι ισότιμος συνεργάτης, μας βοηθάει πάρα πολύ. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Αυτό και φυσικά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Γίνεται πάντα στην Άνδρο, εντάξει, το καθιερώσαμε, ήρθαμε την πρώτη φορά, μας αγκαλιάσανε. Και πρέπει να πω είναι το 7ο που γίνεται στην Άνδρο. Το πρώτο είχαμε κάνει, μόνο το πρώτο ξέφυγε από τα 8 που είχε γίνει στο Καπανδρίδι. Όλα τα υπόλοιπα γιατί βρήκαμε μια συμπαράσταση και επίσης θέλουμε, επειδή είναι ένα νησί που έχει ποιότητα, έχει ποιοτικές εκδηλώσεις, θέλησαμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Και να καταθέσουμε, εντάξει, υπάρχει και ένα αυτό ότι συνέβη να έχω εγώ μια καταγωγή από εδώ. Και συνεπώς δηλαδή αυτό το αγκάλιασμα προσπάθησαμε να το περάσουμε και στους άλλους για να συνεχιστεί αυτό. Για να γίνεται εδώ. And I hope that the young scientists will find their way for the future research and to collaborate with other excellent professors with high facilities in their labs. And I hope that this conference will be so successful as the previous. Thank you for your coming. So I would like to say that we have here.